ο Δήμος Βυσσαλτίας και το ΔΙΚΠΑ, σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα «Επιμένουμε παραδοσιακά», διοργανώνουν φεστιβάλ παραδοσιακού τραγουδιού «Νίτσα Τσίτρα» στο Αηδονοχώρι, το Σάββατο 26 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ. Είναι μια εκδήλωση στη μνήμη της Νίτσα Τσίτρας που αποφάσισε να κάνει ο Δήμος με σκοπό να γίνει θεσμός. Αυτό είναι ένα αφιέρωμα στην παραδοσιακή ελληνική μουσική και στο χορό. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ευκαιρία με αφορμή την πανήγυρη στο Αηδονοχώρι από όπου κατάγει την Νίτσα Τσίτρα, αυτή η γνωστή βάρδος, να ξεκινήσουμε να διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ φέτος για μια βραδιά. Κάτι άλλο έχουμε στο μυαλό μας σε βάθος χρόνου, θα δούμε πώς θα πάει φέτος για πρώτη φορά, με καλλιτέχνες, μουσικούς και τραγουδιστές από όλη την Μακεδονία. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη, η διάδοση του δημοτικού τραγουδιού και η προβολή της πλούσιας παράδοσης του τόπου μας. Η επαφή των νέων με την παράδοση και την ιστορία και η διατήρηση της ταυτότητάς τους. Θέλουμε να το κάνουμε τουλάχιστον πανελλήνιο, θέλουμε να έχει κόσμος από όλη τη χώρα και όχι μόνο. Στο πανέμορφο Αηδονοχώρι, σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του νομού μας, να γνωρίσει και το χωριό, αλλά να μάθει και την ιστορία της Νίτσα Τσίτρας, αλλά και την παράδοσή μας, η οποία είναι χαρακτηριστικό της Βυσσαλτίας. Στο πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακού τραγουδιού Νίτσα Τσίτρα θα τραγουδήσουν οι Γούναρης Αστέριος, Καραγιώρας Κωνσταντίνος, Καράπαλης Χαράλαμπος, Καταρτζής Μίμης, Κουντουράς Άρης, Κουντουράς Νάσος, Σίσκος Θωμάς και Τσαλαπάτης Κωνσταντίνος. Θα παίξουν οι μουσικοί Γκουβέντας Κυριάκος βιολί, Ανδρέογλου Αντώνης κλαρίνο, Ζαρίμπας Παναγιώτης ούτη, Φουρλάρης Τάσος λαούτο, Κουλοντιανός Θανάσης κανονάκι και Κοβούσογλου Γρηγόρης κρουστά. Θα συμμετέχουν με τα χορευτικά τους ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος Σερών και ο Σύλλογος Γυναικών Νιγρήτας η Γερακίνα. Είναι πρώτη φορά και αυτό, όπως πολλές άλλες δράσεις έκανε για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ επιτυχία. Είναι στην πλατεία του χωριού η οποία ονομάζεται Νίτσα Τσίτρα προς τιμή της τραγουδίστριας. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ επιτυχία, θα το δείτε και μόνοι σας, σας προσκαλούμε όλους να δείτε όχι μόνο για τη βραδιά αλλά να γνωρίσετε και το πανέμορφο Αηδονοχώρι και πιστεύω ότι αν θα κάνετε μια επίσκεψη θα την επαναλάβετε.